ήταν ένα λάθος της Γερμανίας. Είναι σαφές ότι η καγκελάριος πλέον αρχίζει και το αντιλαμβάνεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η δήλωσή της ήταν ότι δεσμεύεται απολύτως από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορφής, το οποίο ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορφής ήταν σαφέστατο η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρικτικά για τις θέσεις της Ελλάδος και κατά βεβαίως αυτού του μνημονίου. Η μετάβαση της Γερμανίδας Καγκελαρίου στην Τουρκία την επόμενη Παρασκευή στις 24 του μήνα, προκειμένου να γίνουν κάποια εγγένεια για ένα τουρκογερμανικό πανεπιστήμιο, αλλά φαντάζομαι ότι η συνάντηση με τον Ερντογάν δεν θα περιοριστεί σε αυτό. Έχει να μας πει κάτι? Αυτό το οποίο ελπίζουμε ότι η Καγκελάριος θα κάνει, και εγώ πιστεύω πραγματικά ότι θα το κάνει, είναι να υπερασπιστεί με θέρμη τις ευρωπαϊκές θέσεις. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, κυρία Σαλαπάτα, διότι οι ευρωπαϊκές θέσεις είναι αυτές οι οποίες στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και άρα δεν μπορούν να αποδεχθούν ένα μνημόνιο το οποίο υπεγράφει μεταξύ Τουρκίας και Σάρατς, δηλαδή της σημερινής κυβέρνησης της Λιβύης. Να έρθουμε τώρα στη συνάντηση Μητσοτάκη-Χαφτάρ που ολοκληρώθηκε χωρίς δηλώσεις. Θέλω να σας ρωτήσω αν η συνάντηση αυτή μπορεί να παράξει κάποιο απτό αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Το όφελος της Ελλάδας ποιο είναι, αν υπάρχει, διότι, και μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Χαφτάρ αποτελεί ένα τμήμα της Λιβύης, δεν είναι το όλον. Μα βεβαίως δεν είναι το όλον ο Χαφτάρ, αλλά ο Χαφτάρ αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στη Λιβύη μέσα. Χωρίς τον Χαφτάρ, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνευση. Άρα η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και προς τον Χαφτάρ ήταν μια προσπάθεια η οποία εξέφραζε τις βασικές ευρωπαϊκές θέσεις για την ανάγκη κατάβασης του πυρός και προσπάθειας ευρέσεως μιας λύσης στο λιβικό θέμα. Από την άλλη μεριά, ο Χαφτάρ ευθέως έχει τοποθετηθεί για το θέμα αυτό το μνημόνιο το τουρκο-λιβικό το οποίο υπεγράφει αυτή η αμυντική συμφωνία και έχει πει ότι γι' αυτόν αυτή η συμφωνία είναι άκυρη, δεν την αποδέχεται και άρα αυτή η συμφωνία εκ των πραγμάτων είναι στον αέρα. Η συμφωνία με τη Λιβύη για τα σύνορά μας, δηλαδή μεταξύ των δύο χωρών, δεν είναι δύσκολη. Με την Αίγυπτο έχουμε άλλου είδους δυσκολίες, έχουμε μεγαλύτερες δυσκολίες, γιατί εκεί έχουμε πράγματι θέματα τα οποία ενδιαφέρουν και τρίτες χώρες. Με τη Λιβύη όχι. Αύριο δηλαδή με μια σταθερή κυβέρνηση της Λιβύης, νομίζω μια συμφωνία είναι απολύτως εφικτή. Κυρία Μπακογιάννη, ο Ερντογάν απειλεί να στείλει για έρευνες το Roots Race στην περιοχή που συμφώνησε φυσικά με τη Λιβύη. Τώρα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, πώς σκοπεύει να αντιδράσει η Αθήνα? Θα προσπαθήσει να εμποδίσει το ερευνητικό σκάφος με όποιες συνέπειες ή όχι? Και αν δεν το κάνει αυτό, μήπως ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου και στρώνουμε το χαλί στην Τουρκία προκειμένου να φέρει και το γεωτρύπανο, δημιουργώντας ταυτόχρονα τετελεσμένο? Κυρία Σαλαπάτα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ σαφής. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καμία καταπάτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Το πώς θα αντιδράσουμε δεν είναι δικό μου θέμα αυτή τη στιγμή να σας το πω. Αλλά αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω όλους τους Έλληνες πολίτες που με ακούνε και τους Κρήτες που με ακούνε είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η χώρα μας να δεχθεί καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσα στα δικά της νερά, μέσα στη δικιά της υφαλοκρηπίδα. Αποκλειστικώς αποκλείεται. Θα κάνει λοιπόν ό,τι χρειάζεται να γίνει και μην αμφιβάλλετε ότι θα το κάνει με επιτυχία. Τώρα ο στόχος βεβαίως εξακολουθεί και είναι να μην φτάσουμε σε μια τέτοια στιγμή έντασης.